Κατευθύνω αμέσως στην συνομιλία με τον Γέροντα Γαβρίλ. Γέροντα, η πίστη, ο Θεός τη δίνει. Βέβαια, δώρο Θεού είναι η πίστης. Αλλά και καλλιεργείται κιόλας. Καλλιεργείται πώς, όταν διαβάζουμε βίους Αγίων στην Εξάρια, διάφορα θάματα των Αγίων, και με την προσευχή, πρόσθεση μια κύρια πίστη. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, αν η προσευχή συντελεί στην άπτυξη της πίστης. Βέβαια, συντελεί. Να προσευχόμαστε. Να μας δω, γιατί υπάρχει στην Αθήνα κάνα σούπερ μάρκετ που να πάμε και να πούμε δώσ' μας ένα κιλό πίστη, δώσ' μας ένα κιλό αγάπη για το Θεό και τους συνανθρώπους, ένα κιλό υπομονή ή ταπείνωση ή άλλο ή άλλη, δεν υπάρχει, μόνο ο Θεός τα δίνει αυτά και τα δίνει αυτά όταν συνδεθούν μαζί Του. Θα παρακαλούμε τον Θεό να μας τα δώσει, δεν είναι δικά μας, δεν μπορούμε από μόνοι μας να αποκτήσουμε πίστη ή ταπείνωση ή αγνότητα ή άλλες αρετές. Λιώντας την εποχή μας, η έκρηξη της τεχνολογίας, τα παντοειδή επιτεύγματα, τα επιστημονικά, έχουν δημιουργήσει τεράστιες δεξαμενές γεμάτες εγωισμό. Πώς θα τον μειώσουμε τώρα αυτόν τον εγωισμό, την έπαρση, την ίηση που λένε για να σκηνώσει εν ημίνη αγάπη? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Μόνο ο Θεός μπορεί να το καταστρέψει. Αν καταφύγουμε στο Θεό με αυτά που είπα προηγούμενα με τον εκκλησιασμό, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, ο Θεός μπορεί να μας βοηθήσει. Μακάρι από το Θεό δεν μπορούμε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί με δική του δύναμη. Τα πάθη, Γέροντα, πώς τι θα σέβονται? Μόνο ο Κύριος μπορεί να μας απαλλάξει από τα πάθη. Αλλά πρέπει να κάνουμε και εμείς αγώνα. Να εξομολογούμαστε, να εκκλησιαζόμαστε, προσευχόμαστε και μιλούμε την ευλογία του Πνευματικού. Πώς θα νικήσουμε τα πάθη? Θα μας βοηθήσει ο Θεός, θα κάνουμε εμείς τον αγώνα που χρειάζεται, αλλά χωρίς τη Θεία, αν εφημώ, ούτε να στη πείνω δεν θα νικήσω. Το Άγιον Όρος για μένα είναι η μεγαλύτερη πνευματική δύναμη σήμερα σε όλο τον κόσμο. Στα μοναστήρια γίνονται 3-4 λειτουργίες, στις κήτες, στα κοιλιά, άλλος η προσευχή είναι ένα, σε όλο το 24ωρο δεν σταματάει, άλλος σκόνει 12 ώρα τη νύχτα, άλλος μία, άλλος αργότερα, άλλος κάνει μετάνοιση, άλλος προσευχή, και δεν προσεύχονται οι μοναχοί για τον εαυτό τους, για όλο τον κόσμο προσεύχονται. Στην εποχή που ζούσε ο Άγιος Ιουλιανός ήταν ένα γεροντάξης, πρόποδος του Άφου, ασκητής. Είχε καθαρότητα ψυχική και έβλεπε τις προσευχές των πατέρων εδώ στο Άγιον Όρος που σαν σύννεφο ανεβαίνουν πάνω στο Θεό. Αδιάλειπτη είναι η προσευχή στο Άγιον Όρος. Λέβαια, γιατί θεωρούνται τα δάκρυα δώρο Θεού και μπορεί ένας κοσμικός να τα έχει? Και οι κοσμικοί μπορούν να τα έχουν. Και υπάρχουν και λαϊκοί που ο Θεός ευχαριστείται και αναπαύεται. Σε αυτούς αγωνίζονται. Υπάρχουν λαϊκοί που κάνουν ακολουθίες, όπως κάνουν και οι μοναχοί, κάνουν ελεημοσύνες. Τι είναι άρρωστοι, τι κάνουν υπομονή και δεν γοντίζουν στο Θεό. Και ο Θεός ευχαριστείται μαζί τους. Δεν θα σωθούν οι καλόγεροι εδώ στο Άγιον Όρος. Όλοι και στον κόσμο, όποιος αγωνίζεται, θα σωθεί. Ο Θεός θα τον σώσει. Ο Θεός δεν θα κρίνει το λαϊκό με το μοναχό του ίδιου, γιατί εμείς εδώ έχουμε ησυχία, έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για προσευχή. Δεν έχουμε οικογένειες, δεν έχουμε τόσους πολλούς πειρασμούς που έχετε εσείς στον κόσμο έξω. Γι' αυτό ο Θεός θα κρίνει διαφορετικά, θα σας κρίνει επίοικια σας. Αλλά όμως πρέπει να αγωνιζόμαστε κοντά στην Εκκλησία. Να είμαστε, δεν μπορούμε να σωθούμε χωρίς να εκκλησιαζόμαστε, χωρίς να προσευχόμαστε, χωρίς να κοινωνούμε. Ο καλόγερος του Άγιον Όρος κάνει, γι' αυτό συνήθως, μιλώ για τους κοινοβιάτες, για αυτούς που είναι, ας πούμε, σε συνοδείες,
κάνουν συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένη ώρα τη νύχτα έγερση, συγκεκριμένη ώρα τα διακονήματα, συγκεκριμένη ώρα οι ακολουθίες, συγκεκριμένη ώρα η τράπεζα. Αυτό γιατί δεν δημιουργεί φαινομενικά τουλάχιστον μια ρουτίνα. Μια έτσι κόπωση από την συνεχή επανάληψη των ίδιων πραγμάτων τις ίδιες ώρες. Ναι, αλλά και χωρίς πρόγραμμα πώς θα... Ξέρετε γιατί ρωτάω. Πώς θα λειτουργεί σε ένα μοναστήρι, ένα κοινόβιο, αν δεν έχει πρόγραμμα, την τάδε ώρα να κάνει σπερινό, αυτό πώς θα γίνει. Για να το ρωτάω για να καταλήξω κάπου αλλού. Ο μοναχός δεν πρέπει να έχει, αυτό θα μας το πείτε οπωσδήποτε το ξέρετε, δεν πρέπει να έχει κάποιους γλυκασμούς από τον Θεό για να μπορεί να αντέξει τον μονήρι τρόπο ζωής, τον τραχή τρόπο ζωής, τον απαρήγορο τρόπο ζωής. Μιλώ κατά άνθρωπον πάντα, με σύμφωνα με τα δικά μας κοσμικά κριτήρια είναι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Τι γλυκασμούς έχει ο μοναχός γέροντα, τι δώρα παίρνει από τον Θεό? Ο Θεός τον δίνει να αισθάνεται χαρά, να αισθάνεται δάκρυα μερικές φορές ή του παρηγορεί με άλλο τρόπο για να μπορεί να φέρεις πέρα στο δύσκολο έργο που έχει. Κάθε μέρα να σηκώνει τη νύχτα, να κάνει μετάνοιες, να μυστεύει Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ανέλαιο. Ανέλαιο, τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, το 15ο μόνο Σαββατοκύριακο κουλάδι. Και τόσους άλλους σκόπους που υπάρχουν. Και ο Θεός τον παρηγορεί. Ή με το τον δώσει δάκρυα, ή κάτι άλλο, μια πνευματική ευφροσύνη και χαρά. Η οποία τι μπορεί να είναι? Μια πληροφορία, ας πούμε, ή κάποια άλλη κατάσταση. Διάφορες πνευματικές καταστάσεις που αυτοί που τις ζουν μπορούν να τις εκφράσουν και πολλές φορές δεν εκφράζονται κιόλας με λόγια. Για όλα τα δάκρυα που είπατε να του δώσει ο Θεός, είναι δώρον Θεού τα δάκρυα, ναι, σε κάθε περίπτωση? Δώρο Θεού είναι. Δεν είναι προσπάθεια του ανθρώπου? Δεν μπορούμε με δική μας προσπάθεια να αποκτήσουμε τις αιτίες. Μόνο με δική μας προσπάθεια. Αν δεν βοηθήσει ο Θεός. Δηλαδή αυτά τα δάκρυα τι είναι για τις αμαρτίες μας? Είναι δάκρυα χαράς για την, ας πούμε, αγαθότητα του Θεού? Και τα δυο μπορούν να συμβούνε. Και για τις αμαρτίες μας και για την αγαθότητα του Θεού. Τι όντα αισιοδοξείτε για το μέλλον του κόσμου, έτσι όπως εξελίσσεται? Τι να σου πω, εγώ νομίζω σαν άνθρωποι, σαν άτομα δεν πάμε καλά, σαν οικογένεια δεν πάμε καλά, σαν έθνος δεν πάμε καλά, σαν ανθρωπότητα δεν πάμε καλά. Αυτοί που κυβερνούν τον κόσμο δεν πιστεύουν στο Θεό. Ένας άνθρωπος χωρίς ψωμί μπορεί να ζήσει, χωρίς νερό μπορεί να ζήσει, αν ο Θεός δώσει ευλογία. Δεν λέει ο Κύριος, ούκο πάτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι, εκπορευμένου, διαστόματος Θεού. Χωρίς Θεό πώς θα ζήσει ο ανθρωπότης? Οι ηθικές αξίες έχουν πέσει κατά πολύ. Μου έλεγε ένας δάσκαλος που είναι τώρα συνταξιούχος, όταν μπροστά από δεκαετίες διορίστηκε και πήγε σε ένα χωριό για πρώτη φορά, 25 ετών παλικάρι περίπου, έβγαινε από το σπίτι του όταν δεν έχει δουλειά να πάει να ψωνίσει κάτι. Και στον δρόμο γριούλης 80 ετών παραπάνω, όταν τον βλέπουν, σηκωνόταν όρθιος. Και αυτός τον χρειόταν και της έλεγε, τι σηκώνεστε όρθιος, τι είμαι εγώ, είμαι παιδί σας, δεν θέλουμε να το κάνετε, ντρέπουμε. Και του λέγαν, όρθιος σηκωθούμε, είσαι ο δάσκαλος των παιδιών μας, είσαι ο δάσκαλος των εγγονών μας, για να τον κάνω τιμή. Αν μια γυναίκα μου έλεγε, ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση, σε απόσταση 20 περίπου μέτρα σταματούσε, να μου κάνει τιμή να περάσω εγώ. Ένας σοφός παπάς και άγιος μου έλεγε, όταν διορίστηκε για πρώτη φορά και στην Αθήνα δεν μπορούσε να κυκλοφορεί στους δρόμους, πήγαιναν τα παιδιά να πάρουν την ευχή του, μικρά παιδιά. Σήμερα κυκλοφορεί κανείς στους δρόμους και ποιο παιδί πάει να πάρει την ευχή από τον παπά? Έχουν πέσει ηθικές αξίες κατά πολύ. Νόμοι που έκανε το κράτος που είναι αντίθετοι με τη θρησκεία. Λοιπόν, πού θα πάει η ανθρωπότης, πού?
θα οδηγηθεί στην καταστροφή. Και εγώ λέω με το φτωχό μου το μυαλό, α, όταν ο Θεός κατέστρεψε την ανθρωπότητα ολόκληρη επί Νόε, δεν έμεινε καμιά πάνω στην πλανήτη της γης ζώσα ύπαρξη, ανθρωπίνη ζωή εκεί. Ήταν χειρότεροι αυτοί από εμάς. Δεν το νομίζω αυτό, να ήταν χειρότεροι. Πού θα πάμε χωρίς Θεό? Διότι και οι εκτρώσεις είναι ένας από τους νόμους αυτούς που αναφέρατε. Βέβαια. Γίνονται εκτρώσεις χιλιάδες κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Ο Θεός θα αφήσει τη μόρτη την Ελλάδα. Εκατοντάδες χιλιάδες γι' αυτό. Ναι, εκατοντάδες. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Κάποτε σε μια επαρχιακή πόλη ένας γυναικολόγος έκανε εκτρώσεις. Και ο Θεός να τον βοηθήσει, τον έδειξε ένα όνειρο. Μέσα είδε στον ύπνο του εκεί που κοιμόταν μια λίμνη που φλεγόταν. Ήταν παιδάκια βουτυγμένα μέσα, σηκωνόταν, σηκώναν τα χέρια τους επάνω, ζητούσαν βοήθεια, βουτούσαν πάλι μέσα. Και όταν ξύπνησε τόσο πολύ τον συγκλώνησε αυτό το πράγμα που μετανόησε και από τότε δεν ξανά κάνει έκπτωση. Πού θα πάει η Ελλάδα? Γι' αυτό να μετανοήσουμε. Μόνο ο Θεός μπορεί να σώσει τον κόσμο, κανένας άλλος. Η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί στην καταστροφή όπως πάνε. Θα φτάσει η ανθρωπότητα στο 2100. Τα οκλουστάσια και στα πιο υποανάπτυκτα κράτη είναι γεμάτα πυρηνικά. Αυτά θα χρησιμοποιούν μια μέρα. Θα χρησιμοποιηθούν. Είμαι ένα χρόνο, είμαι 10, είμαι 50. Πού θα πάει? Είχα διαβάσει το εξής, ρωτήσαν τον Αϊνστάιν ποια θα είναι η μορφή του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και του λέει δεν ξέρω, εκείνο που ξέρω και είμαι σίγουρος είναι ότι ο Τέταρτος Παγκόσμιος Πόλεμος θα γίνει με τις πέτρες. Γιατί θα υποστεί τέτοια φθορά η ανθρωπότητα από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο που θα γυρίσει στη Λιθίνη εποχή. Όπως είχαν εργαλεία για πέτρες και άνθρωποι. Πού θα πάει η ανθρωπότητα χωρίς Θεό? Γι' αυτό ας μετανοήσουμε όλοι και να ζητήσουμε το έλεος στο Θεό.